Μέρα 25, την κυρία Ειρήνη Μίτσιου. Καλημέρα σας, κύριε Καραχάλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να βγείτε στην εκπομπή. Νομίζω εμείς το θέμα το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει, ότι είναι σημαντική η διασύνδεση της αγροτοδιατροφικής βιοτεχνίας και βιομηχανίας σε σχέση με τον τουρισμό. Νομίζουμε ότι εάν θα γίνει αυτή η διασύνδεση και αυτό που είπαμε και εμείς συζητικά, αλλά και αυτό που είπαν και όλοι οι προηγούμενοι που περάσανε, ότι είναι μια πολιτική απόφαση που τελικά πρέπει να την πάρουμε κάποια στιγμή. Μην τη γυρνάμε στα χαρτιά από εδώ και από εκεί. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Ισχύει, κύριε Καραχρήστο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να έχουμε ένα βήμα, προκειμένου να ενημερώσουμε κι εμείς για τις θέσεις και την πολιτική στάση του ΜέΡΑ25 απέναντι στον τουρισμό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, καθώς, αν θυμάστε, δέχτηκε δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα. Το πρώτο ήταν ο Thomas Cook, η κατάρρευση. Και το δεύτερο, φυσικά, ήταν ο αποκλεισμός λόγω της πανδημίας. Οπότε είναι μια συγκυρία, μια προκύπτει η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε και να επανασχεδιάσουμε το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης και στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά να παραμείνει και ανταγωνιστικό. Η κύρια πρόκληση, επομένως, για τον τουρισμό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι η σωστή διαχείριση της τουριστικής δραστηριότητας. Στο χρόνο σας που μου δίνετε, ξέρετε, επειδή έχει χιονίσει εδώ που κατοικώ, ίσως και να είναι λίγο ανίσχυρη η σύνδεσή μου. Αν τυχόν διαπιστώσουμε ότι δεν ακούγεται πολύ καλά, θα κλείσω την οθόνη μου. Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Ωραία. Κύριε Καραχρήστο, τώρα ακούγομαι? Τώρα. Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσω από την αρχή? Μάλλον καλύτερα, γιατί χαθήκατε για λίγο, σας χάσαμε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έκανα μια μικρή εισαγωγή και απλά αναφέρθηκα στην προηγούμενη χρονιά, το 2020, που ήταν μια εξαιρετική δύσκολη χρονιά και για τον τουρισμό, καθώς δέχτηκε τα δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, την κατάρρευση του Thomas Cook και τον αποκλεισμό λόγω της πανδημίας. Οπότε προκύπτει πλέον πιο αναγκαία από ποτέ η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε και να επανασχεδιάσουμε το τουριστικό μας μοντέλο. Και αυτή είναι και η κύρια πρόκληση για τον τουρισμό. Η σωστή διαχείριση, δηλαδή, της τουριστικής δραστηριότητας. Ο κλάδος του τουρισμού οφείλει να προσαρμοστεί τόσο στα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης, όσο και στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και να παραμείνει ανταγωνιστικός προκειμένου την βιωσιμότητά του. Θα ήθελα στον χρόνο που μου έχει δοθεί να σας μιλήσω για την ιδεολογική και πολιτική στάση του ΜέΡΑ25 απέναντι στον τουρισμό. Ο τομέας τουρισμού του ΜέΡΑ25 στηρίζουμε τον υπεύθυνο τουρισμό. Πιστεύουμε ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η προσοχή στα προβλήματα της περιβαλλοντολογικής προστασίας, η ορθή χρήση των φυσικών πόρων και ο σεβασμός των κοινωνιών και των πολιτιστικών αξιών μιας περιοχής. Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις αρχές του ΕΙΦΟΡΟΥ τουρισμού, κύριε Καραχρήστο, που εστιάζει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα της τουριστικής προσφοράς. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε τον μαζικό τουρισμό, καθώς στόχος είναι να υπάρχει ποικιλία στο προσφερόμενο ελληνικό τουριστικό προϊόν και ως γνωστόν όλοι οι καλοί χωράνε. Πιστεύουμε λοιπόν σε ένα νέο, σύγχρονο, βιώσιμο μοντέλο για τον ελληνικό τουρισμό, τον υπεύθυνο τουρισμό, ο οποίος αξιοποιεί χωρίς να θυσιάζει τον φυσικό και ανθρώπινο πλούτο των τοπικών κοινωνιών και ακολουθεί στρατηγικές αρμονίας και σεβασμού για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε, πιστεύω, και την άνθηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των απεριόριστων εφαρμογών που προσφέρει ακόμη και στον τομέα τουρισμού.
Το δόγμα λοιπόν της τουριστικής μας πολιτικής και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνώς αναγνωρίσιμο, πολυθεματικό και δημιουργικό προορισμό. Αυτό συνεπάγεται μια σχετική διατήρηση του μεριδίου αγοράς στο προϊόν ήλιος και θάλασσα και τη σταδιακή μεταβολή του μοντέλου τουρισμός αναψυχή σε τουρισμός αναψυχή βιωματικός τουρισμός. Τουρισμός δηλαδή εμπειρίας. Ο βιωματικός τουρισμός, ο τουρισμός εμπειρίας, περιλαμβάνει μια σειρά από μορφές τουρισμού μέσα από τις οποίες ο τουρίστας από απλός επισκέπτης μετατρέπεται σε προσωρινό πολίτη του τόπου τον οποίο επισκέπτεται και ο οποίος αφού φύγει αυτόματα μετατρέπεται σε πρεσβευτή του τόπου και του πολιτισμού που έστω για λίγο μοιήθηκε. Θα αναφέρω κύριε Καραχρήστο πολύ περιληπτικά κάποιες από τις προτάσεις μας. Οι περισσότερες ανακοινώσεις του τομέα τουρισμού να ενημερώσω ότι βρίσκονται διαθέσιμες στο επίσημο site του Μέρα 25. Καταρχήν πρωταρχικός στόχος προκειμένου τη βιωσιμότητα, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο φυσικά την 12μηνη διάρκεια και την προώθηση παράλληλα του θεματικού τουρισμού, τον αγροτουρισμό, τον ορεινό τουρισμό, χιονοδρομικό, θεραπευτικό, θρησκευτικό και πάρα πολλά άλλα είδη. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι, όπως αναφέρατε κι εσείς και εδώ συμφωνούμε, τη σύνδεση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τον τουρισμό, μέσω της προώθησης τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού. Αυτό μπορεί να γίνει και με επισκέψιμους χώρους παραγωγής, μεταποίησης, με διαδρομές, με περιηγήσεις. Η γαστρονομία ως τουριστικό προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή σε μαθήματα, την αγορά χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων γαστρονομίας, την επίσκεψη σε χώρους παραγωγής τροφίμων, ποτών, την πραγματοποίηση σχετικών περιηγήσεων σε μια τοποθεσία, τη συμμετοχή σε γαστρονομικές εορτές, σε διάφορα φεστιβάλ και πάρα πολλά ακόμη. Σίγουρα η διάθεση των ελληνικών προϊόντων όχι μόνο θα αναπτύξει το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν, αλλά θα δώσει και όθηση και επανεκκίνηση στην παραγωγική βάση της χώρας. Θα συμβάλλει δηλαδή καθοριστικά και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Φυσικά για όλα αυτά χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και οπωσδήποτε, κύριε Καραχρήστο, ένα υποστηρικτικό, πολιτικό, νομικό και φορολογικό πλαίσιο. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η στήριξη του εσωτερικού τουρισμού με παροχή ποιοτικού κοινωνικού τουρισμού στους πολίτες, ανεξάρτητα με την φορολογική τους κλίμακα, τόσο στην νησιωτική όσο και στην υπηρετική Ελλάδα, χειμώνα-καλοκαίρι, προσανατολισμός στον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος δίνει δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αυτό που αναφέραμε και παραπάνω, το ότι πλέον ο τουρίστας μετατρέπεται σε ταξιδιώτη. Στα πλαίσια αυτού προτείνουμε την διατήρηση των μνημείων της τοπικής οικιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη σε μικρά λαογραφικά μουσεία, προστασία του τοπικού φυσικού κάλους, αξιοποίηση της εμπειρίας, πολεοδομική προστασία παραδοσιακών τουριστικών περιοχών. Και σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των τουριστικών στελεχών και με τις αρχές της αηφόρου ανάπτυξης και της ασφάλειας υγιεινής. Ήθελα να αναφέρω ότι η διαδικασία όσον αφορά την διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων και προτάσεων του τομέα τουρισμού είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν δημοκρατικά όχι μόνο τα μέλη του κόμματος του Μέρα 25, αλλά είμαστε ανοιχτοί να συμμετέχουν και όλοι οι πολίτες, κύριε Καραχρήστο. Οπότε, για να μην καταχραστώ και τον χρόνο σας, θα ήθελα, αν μπορώ, να προσκαλέσω όλους τους πολίτες ανοιχτά, χωρίς απαραίτητα να είναι και μέλη του κόμματος, να στείλουν τις προτάσεις στον τομέα τουρισμού, ακόμη και εσείς ο ίδιος αν θέλετε, στο τουρισμός παπάκι μέρα 25, προκειμένου να τις μαζέψουμε και να τις λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες και ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις για τον τομέα του τουρισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, που ήσασταν στην εκπομπή.
Νομίζω συμβάλατε με τις δικές σας απόψεις και γνώμες προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε άμεσα σε κάποια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε για τον τουρισμό. Να είστε καλά. Ελπίζω, κύριε Καραχρήστο, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωρώντας, νομίζω ότι τελειώσαμε τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε δύο εγκρεμότητες από τη σημερινή μας συζήτηση. Κάποιος που θα βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μπορεί να το βγάλουμε στις επόμενες μέρες ή στο κλείσιμο της εκπομπής. Και κάποιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήταν να βγει, είναι και καινούριος υπουργός και έχουμε τρεχάματα όλη αυτή την περίοδο. Αλλά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς επικοινωνίας και το Hellenic Media Group, το οποίο μεταδίδει live στο ράδιο την εκπομπή μας, αλλά και το BCI, τα 26 κανάλια στους Έλληνες, στους Αμερικάνους, που υπόθηκε κιόλας στο εξωτερικό, σε πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο κτλ. Η πρόθεσή μας για αυτή τη συζήτηση είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τις φορείς και όλους τους κλάδους της οικονομίας, ώστε να βοηθήσουμε γρήγορα να πάρθει αυτή η πρωτοβουλία, η ανάπτυξη σε συλλογικό επίπεδο για την ανάπτυξη της συνεργασίας αυτή σε σχέση με τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία και τον αγροτοδιατροφή σε σχέση με τον τουρισμό, που νομίζουμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και του εθνικού ΑΕΠ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουμε για τις επόμενες μέρες, αν και θα το έχετε παρακολουθήσει. Έχουμε αύριο, Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, έχουμε τους κεντρικούς φορείς που θα συζητήσουμε, που εμπλέκονται και με όλα αυτά που συζητάμε. Θα βγει εκπρόσωπος από το ΣΕΒ, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων, από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, από την Συνομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων, από την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, από την Ελληνική Ένωση Βιομηχανικών και Ψύχους Logistic, που νομίζουμε ότι θα παίξουν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο, τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών, την Πανελλήνια Ένωση των Νέων Αγροτών, που μπορούν να συμβάλλουν σε όλη αυτή τη δικασία, και ιδιαίτερα με τα ελληνικά κρασιά. Αύριο θα βγουν όλοι αυτοί οι φορείς να τα συζητήσουμε, τα οποία μπορείτε να στείλετε και email και ερωτήσεις προς αυτούς που θα μιλήσουν. Από την Τετάρτη και μετά ξεκινάμε ένα μαραθώνιο, ας πούμε, στις 14 περιφέρειες της Ελλάδας. Αυτό στις 14 περιφέρειες της Ελλάδας τι θέλουμε να δημιουργήσουμε? Θέλουμε να ακούσουμε τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, τους φορείς, του τουρισμού, των επιμελητηρίων, τις αναπτυξιακές εταιρείες, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη συνεργασία, πώς μπορεί να υλοποιηθεί, πώς μπορεί να προγραμματιστεί, τι καλές πρακτικές υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Συγγνώμη. Και πώς και τι εμπειρίες και θέσεις και απόψεις έχουν. Έχουμε στις 20 Ιανουαρίου, την Τετάρτη, 11.30 ώρα Αττική, Άργο Σαρονικό, 1 και 4 Στερεά Ελλάδα. Στις 21 Ιανουαρίου, στις 11.30, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στις 1 και 4 την Ήπειρο. Στις 22 Ιανουαρίου, την Κεντρική Μακεδονία στις 11.30 ώρα και στις 1 και 4 την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. 25 Ιανουαρίου, 11.30 ώρα, Δυτική Μακεδονία, 1 και 4 μία και τέταρτο το Βόρειο Αιγαίο. 26 Ιανουαρίου, Κυκλάδες,
στις 11.30 ώρα και, και 1 και 4 τα 12.30, 27 Ιανουαρίου, 11 και 30 τα Επτάνησα, 1 και 4 την Πελοπόννησο, 28 Ιανουαρίου, 11.30 ώρα την Κρήτη, 1 και 4 τη Δυτική Ελλάδα. Και τέλος, την επόμενη Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου, θα κάνουμε το κλείσιμο όλης αυτής της διαδικασίας που ανοίξαμε με τις 10 εκπομπές, νομίζουμε με το πολιτικό πάνελ, με τις κεντρικές ενώσεις των φορέων που εμπλέκονται σε όλο αυτή τη διαδικασία, με το περιφερειακό tour που θα κάνουμε με όλα τα επιμελητήρια σχεδόν από όλη την Ελλάδα, τους συλλογικούς φορείς ξενοδόχων ενοικιαζόμενων από τις περιφέρειες, τις αγροτοδιατροφικές και αναπτυξιακές εταιρείες. Νομίζουμε ότι θα καταλήξουμε την Παρασκευή να κάνουμε ένα κλείσιμο το οποίο θα αναλογεί ότι πρέπει τώρα να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Και αυτό που έχουμε πει στο σλόγγαν της όλης προσπάθειας που κάνουμε είναι ότι από αυτή την κρίση μπορούμε να βγούμε πιο σοφοί και να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε αύριο 11.30 ώρα με τα κεντρικά επιμελητήρια της Ελλάδος. Να είστε καλά. Γεια σας.